Πάμε στη Σαντορίνη. Πάμε στη Σαντορίνη να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Ορφανό. Είναι δημοτικός σύμβουλος, βέβαια, επικεφαλής παράταξης, πρόεδρος ΔΕΙΑΘ. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Ορφανέ, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα από τη Σαντορίνη, καλησπέρα στους κριτικούς και σε όλη την Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Βέβαια, δεν ξέρω αν ακούγατε, πριν από λίγο είχαμε μία σύνδεση με έναν Έλληνα εκεί στις Φιλιππίνες και τι μας είπε, οι Φιλιππινέζοι γνωρίζουν την Ελλάδα από τη Σαντορίνη. Άκουσα προηγουμένως τη σύνδεση που είχατε. Πραγματικά, άλλη μια περιοχή που ξέρει την Ελλάδα από τη Σαντορίνη. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό το να γνωρίζω τη Σαντορίνη και όχι την Ελλάδα. Είναι ένα brand name το οποίο είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμο και θεωρώ ότι είναι διαφήμιση της Ελλάδας προς τα έξω. Ακριβώς. Λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε λίγο και τις εικόνες με την κακοκαιρία σε Σαντορίνη. Όντως, ακραία καιρικά φαινόμενα, κύριε Ορφανέ. Βλέπουμε εδώ τα στενά σοκάκια που μετατράπηκαν σε ποταμούς σήμερα. Όντως, περάστε τόσο δύσκολο όσο βλέπουμε στις εικόνες. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωινό. Γενικά ζούμε αυτόν τον καιρό πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα στο νησί και με τις χιονοπτώσεις, αλλά και σήμερα με την έντονη χαλαζόπτωση και βροχόπτωση. Τέτοιο νερό δεν έχει ξαναρίξει ποτέ στο νησί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Φανταστείτε ότι ήταν ένα νησί όλο μία πλημμύρα. Και δεν συζητάμε για αγροτικούς δρόμους, δεν συζητάμε για κάποιες μάντρες που έπεσαν. Ευτυχώς όμως, ό,τι και να συζητάμε είναι μόνο υλικές ζημιές. Δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε εγκλωβισμούς. Ευτυχώς για μας. Αλλά γενικά ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωινό. Φανταστείτε, μόνο αυτό θα σας πω, ότι σε κάποιες περιοχές, στο κεντρικό δικό άξονα, ναι, έφτασε το χαλάζι στους 35 πόντους. Στους 35 πόντους. Χρειάστηκαν φορτωτές για να βγάλουν το χαλάζι. Και βέβαια και στα αμπέλια, στους αμπελώνες που έχετε εκεί, ενημερώθηκα εγώ ότι και εκεί υπήρξε πρόβλημα. Ναι. Είχε μεγάλο πρόβλημα, γιατί ενώ η βροχή ήταν κάνει καλό στον αμπελώνα, το νεράκι κάνει νερό καλό στον αμπελώνα, όσο και αν ρίξει. Το χαλάζι όμως. Και πέρα το χαλάζι το πληγώνει το αμπέλι και αυτό δεν ήταν και τόσο καλό για τον αμπελώνα. Βλέπουμε τώρα. Σε περιοχές όπως. Ολοκληρώστε, ναι. Συγγνώμη κύριε Ορφανέ, ολοκληρώστε. Απλά η βροχή πέρασε κατά περίεργο τρόπο στη μέση του νησιού. Φανταστείτε ότι στα δύο άκρα, στη Νία και στο εμπορίο, δεν έριξε καθόλου σταγόνα. Μάλιστα. Είδαμε μία εικόνα εκεί στα στενά σοκάκια δρομάκια της Σαντορίνης, στα παραδοσιακά, τα όμορφα εκεί, τα πλακόστρωτα, που έχουν μετατραπεί σε ποτάμι. Σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση, αυτό το σκηνικό εκεί? Εννοείται ότι όλη η αλλαγή του καιρού, όλα αυτά τα περιβαλλοντικές αλλαγές μας ανησυχούν. Η Σαντορίνη για δύο λόγους έπαθε τη ζημιά που έπαθε αυτή τη στιγμή. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ουδέποτε είχαμε ξανά τέτοια καιρικά φαινόμενα. Είχαμε βροχές, αλλά όχι σε τέτοια ένταση. Και δεύτερον, ουδέποτε έχουν γίνει σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα στο νησί. Εκεί ήθελα να πάω. Αν σας ανησυχεί, γιατί μας είπατε είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε κάποιο θύμα, κάποιο τραυματισμό. Αλλά βλέποντας αυτές τις εικόνες, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θέλει και πολύ. Σε δρομάκια τώρα, δεν ξέρω, του ενός μέτρου φαντάζομαι. Είναι πολύ στενά τα δρομάκια εκεί. Ακριβώς. Είναι τα στενά. Αυτή τη στιγμή βλέπετε κάποια στενά, τα οποία είναι τα σοκάκια του νησιού, σωστά, στα χωριά μέσα, τους παραδοσιακούς οικισμούς. Σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν ούτε ίχνος αντιπλημμυρικής προστασίας, ούτε ίχνος αντιπλημμυρικού έργου. Όλα αυτά που βλέπετε. Μάλιστα, τι να πούμε. Τι να πούμε, είστε τυχεροί σήμερα. Ναι, είμαστε πολύ τυχεροί. Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει τα καιρικά φαινόμενα, γιατί κατεβαίνει και προς νότια τώρα όλο αυτό εκεί το σκηνικό. Έχουν φύγει τα καιρικά φαινόμενα. Περιμένουμε βέβαια ένα δεύτερο κύμα βροχόπτωσης. Είμαστε σε ετοιμότητα. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΘ είναι έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο, ναι, να αποκαταστήσουν ό,τι ζημιά μπορεί και γενικότερα να απεγκλωβίσουν αυτοκίνητα που έχουν μείνει σε αγροτικούς δρόμους. Μάλιστα, κύριε Ορφανέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάντα πρόθυμος στα τηλεφωνήματά μας. Σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε με το καλό. Να είστε καλά.